Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα το θέμα της συζήτησής μας είναι ο απόδημος ελληνισμός με δύο εξαιρετικούς καλεσμένους από το χώρο της πολιτικής ηγεσίας και της εκπαίδευσης, τους οποίους καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην εκπομπή. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Γενικέ, να σας καλωσορίσουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμητική αποδοχή της. Καθώς και η κυρία Κατερίνα Κικίλια, καθηγήτρια Ευρωπαϊκών Επιρροών στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Τουριστική Εκπαίδευση στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κυρία Κικίλια, να σας καλωσορίσουμε και εσάς. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Τιμή μου. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ως ελληνική διασπορά ή απόδημος ελληνισμός χαρακτηρίζονται οι εκπατρισμένοι Έλληνες, οι οποίοι αν και εγκαταστάθηκαν σε περιοχές εκτός του εθνικού χώρου, συνεχίζουν να συντηρούν στο ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο τις συναισθηματικές, υλικές και πολιτιστικές τους σχέσεις με τη χώρα άμεσης καταγωγής τους. Ο όρος αυτός που προαναφέρθηκε διαφοροποιείται από τον ξενιτεμένο ελληνισμό, ο οποίος περιλαμβάνει Έλληνες που βρίσκονται μεν στο εξωτερικό, αλλά δεν διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, όπως οι Έλληνες ναυτικοί, διπλωμάτες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, στους οποίους αποδίδεται συνήθως η ορολογία Έλληνες του εξωτερικού. Έχει υποστηριχθεί ότι μόνο αν λάβουμε υπόψη μας το ρόλο που διαδραμάτισαν οι απόδημοι Έλληνες, μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τη δημιουργία και την ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανέλυξη, αλλά και ιδεολογική συγκρότηση του ελληνισμού εντός και εκτός των συνόρων μας. Σήμερα, οι δεσμοί ανάμεσα στην Ελλάδα και τον απόδημο ελληνισμό είναι ιδιαιτέρως στενοί και υποστηρίζονται και από θεσμοθετημένες υπηρεσίες της πολιτείας. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή με πολύ μεγάλη για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα πλειοψηφία, ήτη από 288, ο νόμος 4648 του 19 για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικρατείας και την τροποποίηση της εκλογικής διαδικασίας. Αυτό δεν ήταν κάτι το αυτονόητο, καθώς το δικαίωμα της λεγόμενης επιστολικής ψήφου στο άρθρο 51, παράγραφη 3 και 4 του Συντάγματος προέβλεπε ήδη και προβλέπει μεν το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου με μία προϋπόθεση, δηλαδή ο σχετικός νόμος να ψηφιστεί τουλάχιστον από 200 βουλευτές, κάτι το οποίο είναι δύσκολο, όπως φάνηκε το 2009, ενώ κάτι το πραγματοποιήσιμο, όπως φάνηκε μία δεκαετία αργότερα. Το δέον γενέστε θα ήταν βεβαίως να απαλληφθεί οριστικά αυτή η προϋπόθεση από το Σύνταγμα στο μέλλον, σε μεταγενέστερη συνταγματική αναθεώρηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την ψήφο των αποδήμων οι χώρες του εξωτερικού, αφού η μη αναγνώριση του δικαιώματος αποτελεί πλέον την εξαίρεση, όπως στην Κύπρο και τη Μάλτα. Θα συζητήσουμε σήμερα εκτενώς εν γέννη για τον απόδημο ελληνισμό και ξεκινάμε πάντοτε από τις κυρίες. Κυρία Κικίλια, αρχικά θα ήθελα να μας δώσετε μερικές πληροφορίες για το τμήμα αλλά και τη σχολή από την οποία προέρχεστε, για να δούμε και στην πορεία τη σύνδεση αυτού του ακαδημαϊκού κλάδου με τον απόδημο ελληνισμό. Βεβαίως. Όπως σωστά είπατε, προέρχομαι από τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που δημιουργήθηκε από την Ένωση των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΗ Αθήνας και του ΑΕΗ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, με την συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η συγκεκριμένη σχολή συγκροτείται από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην πρώην παιδική ηλικία, Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Κοινωνικής Εργασίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τουρισμού, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, στο οποίο ανήκω, επίσης δημιουργήθηκε από την Ένωση Δύο Κατευθύνσεων, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΗ Αθήνας και του ομότιτλου του ΑΕΗ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, αποτελεί ουσιαστικά την συνέχιση του πρώτου τμήματος τουριστικής εκπαίδευσης σε ανώτερο και στη συνέχεια σε ανώτατο επίπεδο στην Ελλάδα. Έχει στο δυναμικό του καταρτισμένους καθηγητές του τουρισμού, με την πλειοψηφία, το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής βιβλιογραφίας του τουρισμού στο ενεργητικό του. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι συγκαταλέγεται στα
3 πρώτα πανεπιστημιακά τμήματα τουρισμού στην Ελλάδα, μαζί με αυτό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εδώ θέλω να τονίσω την σημαντικότητα της ανωτατοποίησης του τουρισμού, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Φυσικά για την τουριστική βιομηχανία, αλλά κυρίως για την αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών, σε εισαγωγικά, στο μυαλό του Έλληνα γονέα και του επιχειρηματία του τουρισμού. Ειδικά σε μια εποχή που ο τουρισμός είναι αποδεδειγμένα ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, ενώ η τουριστική συνείδηση έχει πλέον διαμορφωθεί στο μυαλό του Έλληνα μαθητή της δευτεροβάθμιας, για να μην πω και της πρωτοβάθμιας πια εκπαίδευσης. Και να το εξηγήσω αυτό, στα δικά μου χρόνια, στα δικά μου σχολικά χρόνια, δεν εννοεί το μαθητής να επιλέξει τουριστική ή συναφή κατεύθυνση. Στο μυαλό του μαθητή δεν υπήρχε το τουριστικό επάγγελμα, παρά μόνο αν οι γονείς του απασχολούνταν στον κλάδο του τουρισμού ή διατηρούσαν μια τουριστική επιχείρηση. Στο αθώο μας τότε παιδικό μυαλό, ο τουρισμός ήταν συνυφασμένος μόνο με τις καλοκαιρινές διακοπές. Αντιθέτως, στις μέρες μας βλέπουμε ότι αρκετοί μαθητές επιλέγουν τις τουριστικές σπουδές και ειδικά σε ανώτατο επίπεδο, και αυτό αποτελεί τρανή απόδειξη της στροφής του ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και της αναγνώρισης της σημαντικότητας του τουρισμού για την οικονομία της Ελλάδας. Πράγματι, ο τουρισμός πλέον αποτελεί για πολλούς προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης λόγω του κοροναϊού. Πλήττεται πλέον και αυτός, αλλά για να περάσουμε σε κάθε περίπτωση στο θέμα της σημερινής συζήτησης, θα ήθελα να μας πείτε πώς συνδέεται ο τουρισμός της Ελλάδας με τον απόδημο ελληνισμό. Βεβαίως. Ο απόδημος ελληνισμός, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια από τον ειδικό, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ο αριθμός των αποδήμων. Αυτοί οι άνθρωποι με ιδιαίτερο μόχθο, εργατικότητα και επιμονή κατάφεραν όχι μόνο να εδραιώσουν τη θέση τους σε ένα ξένο, μακρινό περιβάλλον, αλλά να στεφθούν και με επιτεύγματα και με διακρίσεις σε όλους τους τομείς, κάνοντας την Ελλάδα περήφανη. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαι ειδική στο θέμα του απόδημου ελληνισμού. Μόνο εμπειρικά μπορώ να μιλήσω, επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και έχω συγχρονιστεί με ομογενείς. Γνωρίζω την μεγάλη αγάπη τους για την Ελλάδα και τον έντονο τρόπο που την εκφράζουν. Διατηρούν άρρηκτους τους δεσμούς με τη γενέτειρά τους. Ενισχύουν το δεσμό με την ελληνική παράδοση, με την γλώσσα μας, με τέτοιο ζήλο, ίσως μεγαλύτερο και υπερβάλλοντα από αυτό που ζήλο. Έχουμε εμείς ακριβώς, εμείς που ζούμε στην Ελλάδα. Φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν τους καλύτερους, τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους της χώρας μας στο εξωτερικό, αν λάβει κανείς υπόψη τα επιτεύγματά τους στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και γενικότερα σε όλους τους τομείς. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός είναι αδιαμφισβήτητο ότι, όσον αφορά στον τουρισμό, ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Είναι το φυσικό της σκάλος, η τεράστια ακτογραμμή της, τα αμέτρητα και πανέμορφα νησιά της, η ιστορία της, ο πολιτισμός της. Δεν είναι όμως πια μόνο αυτά που την τοποθετούν πολύ υψηλά στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.
Η Ελλάδα έχει κάνει ραγδαία βήματα τα τελευταία χρόνια στην τουριστική ανάπτυξη. Η τουριστική συνείδηση έχει εμπεδωθεί από τον Έλληνα. Η τουριστική εκπαίδευση έχει αναβαθμιστεί και εξειδικευτεί σε μεγάλο βαθμό. Οι τουριστικές επενδύσεις δεν αφορούν μόνο σε παραθαλάσσιες περιοχές πλέον. Η Ελλάδα δεν είναι πια μόνο ήλιος και θάλασσα. Ποτέ δεν ήταν μόνο αυτά. Ίσως εσφαλμένοι είχαμε δώσει αυτή την εντύπωση. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το θέτετε. Πλέον στρεφόμαστε προς τις νέες, διαφορετικές, εναλλακτικές. Ιατρικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός. Πολύ σωστά. Και όλα αυτά προσελκύουν και τους αποδήμους μέσα σε όλο το κοινό που έρχεται εδώ. Οι απόδημοι αποτελούν την καλύτερη, όπως είπα και πριν, διαφήμισή μας στο εξωτερικό. Αποτελούν έναν δυνατό πόλο έλξης και γι' αυτό. Όπως και πράττουμε μέσω της Γενικής Γραμματείας, δημιουργούμε συνέργειες μαζί τους, γιατί αυτή είναι η βιτρίνα μας παγκοσμίως, αυτή είναι ο πόλος έλξης του τουρισμού μας. Πολύ ωραία. Κύριε Γενικέ, πράγματι είστε ο πλέον αρμόδιος για τα θέματα αυτά και έχετε και μια, ένα προσωπικό ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όχι με το τετριμένο, να συζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται έξω, οι Έλληνες της Διασποράς. Να περάσουμε απευθείας, γιατί νομίζω όλοι συμφωνούμε στο πόσο ωραίο θα ήταν να καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω μερικούς από αυτούς. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ως προς αυτό το κομμάτι με το ποια κρατικά θέλγητρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν θα ήθελα να πω ορισμένα ποσοτικά στοιχεία, βεβαίως, τα οποία νομίζω ότι σηματοδοτούν και το επόμενο σκέλος της απάντησής μου. Σήμερα οι Έλληνες στο εξωτερικό, σαφώς δεν μπορούμε να τους απογράψουμε επακριβώς, αλλά τους υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, ο συνολικός ελληνισμός μαζί με την Ελλάδα πρέπει να είναι γύρω στα 18 εκατομμύρια. Αυτοί ανήκουν σε δύο γενιές, την γενιά των παλαιών μεταναστών και τη γενιά των νέων μεταναστών, ή αν το θέλετε τη γενιά του brain drain, που είναι τα πιο νέα παιδιά, τα οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια των μνημονίων έχουν μετακομίσει, έχουν πάει σε άλλα κράτη προς αναζήτηση σπουδών και δουλειάς. Έτσι λοιπόν, η μεν παλιά γενιά των μεταναστών, είναι οι περισσότεροι από αυτούς εγκατεστημένοι, είναι σε κάποιες ηλικίες, έχουν δημιουργήσει οικογένειες, έχουν δημιουργήσει περιουσίες, αγαπάνε τρομερά την Ελλάδα, τη λατρεύουν την Ελλάδα, ζω συγκινητικές στιγμές κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή μαζί τους, αλλά αυτοί, αν μεν ασχολούνται και δραστηριοποιούνται ή επιχειρούν, προφανώς μπορούν να επιχειρήσουν και στην Ελλάδα ή μπορούν να αγοράσουν κάποια σπίτι για αυτούς, για τα παιδιά τους. Έχουν στενούς δεσμούς. Όμως αυτή η γενιά, η οποία έχει ζήσει τόσα πολλά χρόνια, πολύ δύσκολα επιστρέφει για μετεγκατάσταση. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα όχι πολλές. Όμως σε σχέση με το κύριό σας ερώτημα για την επιστροφή και τα κίνητρα, περισσότερο θα πρέπει να απευθυνθούμε στη νέα γενιά, στη γενιά του brain drain, διότι και αυτούς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε πλέον με άλλους όρους, όχι με τον όρο το brain gain της επιστροφής, αλλά πια με το brain circulation, όπως το ονομάζουμε. Δηλαδή, αυτοί μπορεί να δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα μένοντας κάπου στο εξωτερικό. Μπορεί να γίνεται το αντίθετο, να μένουν στην Ελλάδα και να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η τεχνολογία πλέον το επιτρέπει αυτό. Αυτοί τους υπολογίζουμε ότι πρέπει να είναι γύρω στις 700.000. Είναι 700.000. Καθόλου αμεληταίο νούμερο. Είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα άτομα, αυτά τα παιδιά έφυγαν τα τελευταία χρόνια. Πολλά από αυτά σπουδάσανε στην Ελλάδα και
Η κρίση τα έκανε να ξενιτευτούν, είτε μπορεί να σπούδασαν έξω και παρέμειναν έξω. Αν ρωτήσετε όλες τις ελληνικές οικογένειες, όλοι ξέρουμε κάποιον, σίγουρα έχουν κάποιο μέλος τους, το οποίο στις νεότερες γενιές βρίσκεται εκτός. Αυτή η γενιά λοιπόν, πραγματικά, αυτή τη γενιά θέλουμε να επιστρέψει. Αλλά για να επιστρέψει πρέπει να δοθούν κίνητρα. Mm. Πρέπει να ανοίξουν δουλειές. Πρέπει να μειωθεί η ανεργία. Και νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει ένα πλάνο πολύ συγκεκριμένο και ο Πρωθυπουργός μας που το έχει αναπτύξει και νομίζω ότι μόλις περάσει η κρίση του κορονοϊού και επανέλθουμε στην κανονικότητα θα αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει αυτό το πλάνο. Νομίζω ότι το κλειδί είναι οι επενδύσεις. Όταν υπάρξουν επενδύσεις σε οποιονδήποτε από τους τομείς, τους παραγωγικούς, όλα αυτά τα παιδιά θα γυρίσουν. Διότι σήμερα τα κίνητρα δεν υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ανεργία ή υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλοί μισθοί συγκρινόμενοι με τους μισθούς τους οποίους παίρνουν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν για να κλείσω αυτό το ερώτημα θα έλεγα ότι οι ηλικίες από 30 ετών, αν θέλετε να το τοποθετήσω, 35 ετών και κάτω, έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Οι ηλικίες οι μεγαλύτερες που έχουν σταδιοδρομήσει, που έχουν κάποιες δικές τους δουλειές, μπορεί να κάνουν κάτι παράλληλο στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο εύκολο να γυρίσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι μας είναι εξίσου πολύτιμοι εκεί που βρίσκονται. Εκπροσωπούν την Ελλάδα και είναι πάρα πολλά τα όργανα στα οποία μας εκπροσωπούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες βουλευτές εκλεγμένοι στα δικά τους κοινοβούλια. Υπάρχει η Παγκόσμια Ένωση των Εκλεγμένων Ελληνικής Καταγωγής Βουλευτών, η ΠΑΔΕΕ, με την οποία είμαστε σε απόλυτη συνεργασία και συντονισμό και με τους οποίους συνεργαζόμαστε υπέρ της Ελλάδος. Μπορούν να προωθήσουν τα εθνικά μας θέματα, μπορεί να βοηθήσουν σε αυτό που είπε η κυρία Κικίλια πιο πριν, στην προσέλκυση του τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα. Uh-huh. Είναι οι εκπρόσωποι μας, είναι οι πρεσβευτές μας. Το ίδιο αντίστοιχα συμβαίνει και με την Ένωση Ερετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μια άλλη ένωση η οποία αποτελείται από Έλληνες εκλεγμένους στους δήμους και στις κοινότητες, στα κράτη, στις πόλεις που ζουν. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες δημάρχους σήμερα σε πόλεις, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Να θυμηθώ τον αγαπημένο μου φίλο, τον Χρήστο Ναλαχούζο από την Κάλυμνο, ο οποίος είναι ο δήμαρχος στο Talpon Springs. Mm. Και πάρα πολλούς, δεν είναι ο μόνος. Αυτοί λοιπόν είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές και μπορούν να αποτελέσουν τις γέφυρες μεταξύ της πατρίδας και της ομογένειας. Είναι πολύ σημαντικό που τους έχουμε γιατί η Ελλάδα είναι παντού. Βεβαίως, και ούτως ή άλλως. Έτσι λοιπόν τους βρίσκουμε μπροστά μας κάθε μέρα, αγαπάνε, λατρεύουν τον τόπο τους, αγαπάνε την πατρίδα τους και πολλοί από αυτούς, αν όχι οι ίδιοι, τα παιδιά τους θα θέλανε να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Όλα αυτά που είπατε είναι πολύ ενδιαφέροντα και καταδεικνύουν και το ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, γιατί λείπουν μεν από εδώ, προσφέρουν δε από εκεί και σε κάθε περίπτωση περισσότερα χρήματα, περισσότερη αξιοκρατία για να επιστρέψουν πίσω. Να περάσουμε όμως τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, της οποίας και προείσταστε, ότι η πλατφόρμα για την εξαποστάσεως εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αν το λέω καλά, στα ελληνικά.com, με λατινικούς χαρακτήρες, για όποιον μας ακούει και επιθυμεί να το ψάξει. Πού αποσκοπεί λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία, το στα ελληνικά? Η διαδικτυακή πλατφόρμα στα ελληνικά με double L και K, όπως το γράφουμε στα ελληνικά, έχει τη σημειολογία του γι' αυτό, γιατί στηρίζουμε την ελληνική γλώσσα, έστω και αν κάποιες φορές γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες εξ ανάγκης. Είναι η νέα διαδικτυακή πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Αυτή η πλατφόρμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία
με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο βρίσκεται σε ένα καναδικό πανεπιστήμιο, στο Simon Fraser, το οποίο έχει έδρα το Vancouver. Mm-hmm. Αυτή η έδρα ελληνικών σπουδών που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνικό πολιτισμό και στα ελληνικά γράμματα. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό να βλέπετε ότι σπουδάζουν, επειδή το Vancouver έχει ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα από την Κίνα, να δείτε πόσα παιδιά από την Κίνα σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα, ελληνικές σπουδές. Είναι λοιπόν συγκλονιστική και η προσφορά του πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για την ομογένεια. Με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αναπτύχθηκε αυτή η πλατφόρμα, η οποία είναι μια σειρά από εφαρμογές οι οποίες ξεκινάνε για τα παιδιά τα προσχολικής ηλικίας, δηλαδή 4 ετών, και έχουμε στη συνέχεια άλλη πλατφόρμα για τα 4 έως 6, είναι η πρώτη. 6 έως 8 είναι ένα δεύτερο σκέλος και μεγαλύτερα από τα 8, από 9 και πάνω, είναι μια άλλη εφαρμογή. Αυτές οι εφαρμογές με έναν πάρα πολύ θελκτικό τρόπο, έναν πάρα πολύ εποπτικό τρόπο και με πάρα πολύ καλή ποιότητα σε σχέση με το υλικό το οποίο παρουσιάζεται, μέσα από τραγούδια, μέσα από κινούμενα σχέδια, ξεκινάνε στα μικρά παιδιά και τους δίνουν τη δυνατότητα να μάθουν ελληνικά, να μάθουν τα χρώματα, να μάθουν τους αριθμούς, να μάθουν το σπίτι μου, να μάθουν την οικογένειά μου, να μάθουν τις εποχές του χρόνου, την άνοιξη, το φθινόπωρο, το χειμώνα, mm-hmm. να μάθουν τη γειτονιά μου, και μετά προχωράει ακόμα περισσότερο, να μάθουν τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία. Να μάθουν τους 12 θεούς του Ολύμπου, να μάθουν πώς η Αθήνα πήρε το όνομά της μέσα από την διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα. Και στη συνέχεια εξειδικεύουν για τον καθένα θεό του Ολύμπου που ζούσε. Όλη είναι την... και γενικές γνώσεις αυτά, είναι πανανθρώπινες γνώσεις, γιατί φυσικά, και η Ελλάδα δεν είναι μια τυχαία χώρα ούτως ή άλλως. Θα κάνω και μια στάση σε αυτό, γιατί... Και ένας Γάλλος το μαθαίνει αυτά και ακριβώς, ένας Γερμανός, είναι ότι σημαντικότατα. Ναι, μεν απευθύνεται στα παιδιά της ομογένειας, αλλά όχι μόνο στα παιδιά της ομογένειας. Είναι εφόσον αυτά τα παιδιά, επειδή το πρώτο σκέλος, και πρέπει να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις, έχει ξεκινήσει, η πρώτη φάση είναι για παιδιά τα οποία ζουν σε αγγλόφωνα mm-hmm. κράτη και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί για γαλλόφωνα, γερμανόφωνα και ισπανόφωνα. Εκεί λοιπόν είναι πολύ εύκολο και ένα παιδί που θέλει να μάθει ελληνικά και είναι από Άγγλους γονείς, μπορεί πολύ εύκολα, πολύ εποπτικά, με ένα πάρα πολύ φιλικό τρόπο, να μπει μέσα σε αυτά τα κινούμενα σχέδια και να μάθει ελληνικά. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Είναι λοιπόν, δεν απευθύνεται μόνο στους Έλληνες, στους ομογενείς, απευθύνεται και στους φιλέλληνες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί σε αυτό το επίπεδο. Έχουν δουλέψει για αυτήν mm-hmm. μια σειρά από επιστήμονες, από νέα παιδιά, και θα σταθώ σε αυτό. Βεβαίως. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δούλεψαν παιδιά από την Ελλάδα, συνεργαζόμενα με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών mm-hmm. Σταύρος Νιάρχος στο Vancouver. Mm-hmm. Τα γραφικά, πολλά από τα γραφικά δημιουργήθηκαν εδώ. Δόθηκε δηλαδή η ευκαιρία σε πολλά νέα παιδιά, δουλεύοντας στην πατρίδα τους, να προσφέρουν σε ένα συνολικότερο προϊόν, σε ένα που το οποίο είναι οραματικό. Αυτό, ο σκοπός μας ήταν να την δώσουμε στην δημοσιότητα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός μας. Όμως τα γεγονότα... Του 20. Όμως τα γεγονότα επέσπευσαν τις διαδικασίες, διότι λόγω του κορονοϊού δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, και εγώ και ο υφυπουργός, ο κ. Γιατί είναι και μια απασχόληση από το σπίτι όλο αυτό. Επειδή τα παιδιά ήταν κλεισμένα στα σπίτια τους, κάναμε κάποιες δράσεις που μπορώ να πω και τις υπόλοιπες αργότερα, αλλά η κύρια μας ήταν αυτή, ότι αφού βρίσκονται κλεισμένα στα σπίτια, τους δώσουμε νωρίτερα αυτά τα μαθήματα ελληνικών και μυθολογίας. Έτσι λοιπόν, τις εφαρμογές που ήταν έτοιμες, τις επισπεύσαμε όσο γίνεται και τις δώσαμε. Ακολουθούν σχεδόν ανά εβδομάδα, δηλαδή ήδη αυτή τη βδομάδα που έχουμε
ακριβώς 7 μέρες σήμερα συμπληρώνεται που δώσαμε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα, θα έρθουν άλλες εφαρμογές. Δεν έχουν παρά να μπουν στα ελληνικά.com, να κάνουν registration, τα μικρότερα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών τους, θα δώσουν ένα email, θα βάλουν ένα username και ένα password και από εκεί και έπειτα θα τους έρχονται όλες οι ενημερώσεις και όλα τα καινούργια μαθήματα θα μπαίνουν μέσα κατευθείαν στον υπολογιστή τους και θα μπορούν να τα παρακολουθούν. Θα υπάρχει μια συνέχεια, μια διαρκής ροή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Με τρόπο. Σημείωση σημαντική. Mm-hmm. Μπορούν να τα πάρουν αυτά τα μαθήματα στον υπολογιστή τους, μπορούν να τα πάρουν στο τάμπλετ τους, μπορούν να τα πάρουν και στο κινητό τους. Σε πρώτη φάση έχουν αναπτυχθεί applications, τα apps όπως ονομάζονται, με το σύστημα iOS, δηλαδή τα iPad, ναι. iPhone, και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ανάπτυξη και το σύστημα Android. Και μέσα από το Apple Store μπορούν να κατεβάσουν τις εφαρμογές μπαίνοντας στα ελληνικά.com. Εύκολα και απλά. Και πάρα πολύ απλά, και τα οποία επειδή με το registration βοηθάει να επικαιροποιούνται τα στοιχεία και να μείνουν στατικά εκεί, στα οποία εκεί το οποίο άφησαν την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο μας έχει εντυπωσιάσει η συμμετοχή των παιδιών από τις πρώτες μέρες λειτουργίας τους. Το τερπνών λοιπόν μετά του ωφελήμου, μιας και λόγω του κοροναϊού είχε και μεγαλύτερη απήχηση, έγινε και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Να περάσουμε όμως εντάχει και σε ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο τιτλοφορείται ως επιστροφή στις ρίζες. Μπορείτε να μας πείτε εν συντομία και πού αποσκοπεί αυτό και τι περιλαμβάνει? Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε έχει κάνει έναν σχεδιασμό, ένα στρατηγικό σχεδιασμό για μια σειρά από προγράμματα. Στην ουσία έχουμε περίπου σχεδιάσει 80 διαφορετικά προγράμματα, τα οποία στόχο έχουν να πάνε την πατρίδα πιο κοντά στους ομογενείς και να φέρουν τους ομογενείς πιο κοντά στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν, ένα από τα προγράμματά μας είναι το πρόγραμμα Επιστροφή στις Ρίζες, όπου θέλουμε τα νέα παιδιά της ομογένειας, είτε με έξοδα δικά μας, είτε σε συνεργασία με διάφορους χορηγούς, τους οποίους είχαμε ήδη συνεργαστεί, να έρθουν στην Ελλάδα σε 10ήμερα ή σε 15ήμερα, mm-hmm. προκειμένου να επισκεφθούν αξιοθέατα, θέματα πολιτισμού, να μάθουν ελληνική γλώσσα, να μάθουν την ελληνική ιστορία, να μάθουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα και να ζήσουν πραγματικά σαν Ελληνόπουλα. Αυτό το πρόγραμμα για φέτος ήταν σχεδιασμένο για 800 παιδιά. Mm-hmm. Ήταν περίπου γύρω στις 20 αποστολές, τις οποίες είχαμε σχεδιάσει από όλα τα σημεία του πλανήτη. Η πρώτη εξ αυτών ήταν 20 Ελληνόπουλα, τα οποία θα φέραμε από τον Ντίσελντορφ τη Δευτέρα του Πάσχα. Δυστυχώς, αλλά ο COVID-19 το επηρεάσει και αυτό. Η αναστολή όλων των μετακινήσεων έχει μετατοπίσει αυτό το πρόγραμμα προς τα πίσω. Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, εμείς θα υλοποιήσουμε mm-hmm. αυτό το πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε να φέρνουμε παιδιά στην Ελλάδα. Είναι μια συγκλονιστική πρωτοβουλία και πράγμα. Ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά μένουν με αναλύωτες εντυπώσεις που τους σημαδεύουν το επόμενο κομμάτι της ζωής τους, και όση αγάπη έχουν πάρει για την Ελλάδα από τους γονείς τους, νομίζω αυτή την πολλαπλασιάζουν όταν θα πάνε στην Γνωσό, όταν θα πάνε να δούνε πώς παράγεται, θα πάνε μέσα στα μπέλια να δούνε πώς παράγεται το ελληνικό κρασί, όταν θα διδαχτούν ελληνικούς χορούς, όταν θα επισκεφτούν την Ακρόπολη, όταν θα μάθουν τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα και θα είναι σαν ένα κάμπ, σαν κατασκήνωση, θα φιλοξενούνται είναι εδώ. Σε κάμπ. Με έξοδα του ελληνικού κράτους, να υποθέσω. Ναι, ναι. Ένα μέρος των εξόδων είναι του ελληνικού κράτους. Και σε πολλά προγράμματα έχουμε συνεργασίες. Έχουμε πρόγραμμα, το οποίο ήταν με ένα ελληνικό ίδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο τα παιδιά
πέραν των υπολείπων θα έκαναν και εθελοντισμό παράλληλα με όλα τα μαθήματα σε νοσοκομεία και σε διάφορες άλλες δομές οι οποίες έχουν την προσφορά, κοινωνικές δομές. Κάθε ένα πρόγραμμα είχε τις ιδιαιτερότητές τους και οι υποδομές τις οποίες είχαμε διαλέξει για να φιλοξενηθούν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Εκκλησία, η οποία, βεβαίως, και θέλω να τους ευχαριστήσω κομμάτι, γιατί μας έχουν διαθέσει όλες τις υποδομές οι οποίες υπάρχουν στην επικράτεια, είτε λέγεται η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στα Χανιά που είναι ένα κόσμημα πραγματικά, βεβαίως, είτε σε διάφορες άλλες υποδομές, στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη, αλλά και με άλλους φορείς είχαμε συνεννοηθεί, όπως ήταν η ΧΑΝΘ, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετική. Δηλαδή όλα τα παιδιά, η φιλοξενία θα ήταν σε πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ποιοτικές υποδομές. Να μην χρησιμοποιούμε παρελθοντικό χρόνο, ελπίζω ότι θα γίνει έστω και στο το μέλλον. Το πρόγραμμα θα γίνει, θα ξεκινήσει αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πιθανό, και επειδή συνήθως αυτά τα παιδιά έρχονται στα κενά τους, δηλαδή είναι κάποιες ηλικίες, θα πάνε διακοπές, μέχρι 18 ετών, είναι ηλικιακά τα επίπεδα, μπορεί να πάνε σε διακοπές, αλλά ως γνωστόν στην Αφρική και στην Αυστραλία είναι διαφορετικές οι διακοπές. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να φέρουμε και τα Χριστούγεννα, παιδιά που έχουν διακοπές τους, τις θερινές διακοπές στην Αυστραλία τις κάνουν τα Χριστούγεννα. Μπορούμε να φέρουμε. Άρα λοιπόν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σύντομα το πρόγραμμα αυτό θα ξαναξεκινήσει. Μακάρι. Κυρία Κικίλια, ξεκινήσαμε και να ολοκληρώσουμε με εσάς. Το τμήμα της διοίκησης τουρισμού έχει συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια μέσω προγραμμάτων Εράσμους ή και άλλων θεσμών. Και να ολοκληρώσουμε έτσι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω μάλλον αν είναι τυχαία η ερώτηση, γιατί εμπλέκομαι ενεργά στο κομμάτι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Καθόλου τυχαία. Ναι, το φαντάστηκα. Είμαι συντονίστρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στο Erasmus Plus και στη Διεθνή Κινητικότητα. Αυτή η συνεργασία που αναπτύσσουμε με ξένα πανεπιστήμια και ξένους φορείς με σκοπό την διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου είναι προσωπικός μου σημαντικός στόχος, αλλά ευτυχώς είναι στόχος και της τωρινής διοίκησης του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του πρίτανή μας, του κύριου Καλδίου, ο οποίος είναι και ο ιδρυματικός υπεύθυνος όλου του προγράμματος Εράσμους. Αν μετανιώνω κάτι στα φοιτητικά μου χρόνια είναι ότι δεν συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι δίνει τα μέσα στο φοιτητή μιας ελεγχόμενης, ασφαλούς μετάβασης και διαβίωσης στο εξωτερικό, σε ένα νέο περιβάλλον. Γνωρίζει νέες μεθόδους διδασκαλίας, διαφορετικές κουλτούρες, ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που αποτελούν επένδυση για αυτόν, καθώς μπορεί να συνεχίσει να μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό, να κάνει την πρακτική του, που εντάσσεται και πάλι στο πρόγραμμα Εράσμους, ή να αποκτήσει μια εργασιακή εμπειρία εκεί. Και όλα αυτά σε μια εποχή που ο φοιτητής δεν έχει ακόμα πολλές ευθύνες και πολλά άγχη στη ζωή του, οπότε το κάνει και πιο ευχάριστα. Πέρα από τους φοιτητές υπάρχει κινητικότητα των καθηγητών, οι οποίοι δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος για συνεργασίες και σε άλλα επίπεδα, ερευνητικά, εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά. Το δικό μου τμήμα έχει κληρονομήσει αρκετές συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού από τα δύο ΤΕΗ, αλλά με χαρά λέω ότι τα δύο τελευταία χρόνια που λειτουργούμε ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτές έχουν εμπλουτιστεί, έχουν πολλαπλασιαστεί, χάρη στο ζήλο και το ενδιαφέρον των καθηγητών κυρίως και του διοικητικού προσωπικού, γιατί και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στην κινητικότητα μέσω Εράσμους. Για να σας δώσω μία εικόνα, εμείς δεχόμαστε κατά μέσο όρο 20 εισερχόμενους φοιτητές και 8 με 10 καθηγητές ανά έτος.
ενώ οι δικοί μας εξερχόμενοι φοιτητές ξεπερνούν τους 30. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο νούμερο, πολύ μεγάλο νούμερο. Έντονη κινητικότητα, ναι, μόνο στο δικό μας τμήμα που είναι από τα μικρά τμήματα της ΣΔΟΚΕ. Πάρα πολύ σημαντική, λοιπόν, ο πυρήνας αυτού του προγράμματος είναι φοιτητές, φυσικά, οι οποίοι το έχουν αγκαλιάσει και οι οποίοι με επιτυχία το ολοκληρώνουν όχι μόνο με τις σπουδές τους ή την πρακτική τους στο εξωτερικό, αλλά και με τη θερμή φιλοξενία που παρέχουν στους εισερχόμενους φοιτητές μέσω του ομίλου ESN, Erasmus Student Network, που συμμετέχουν. Και άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι έγκριτοι καθηγητές από πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια που μας επισκέπτονται, είτε για να μεταφέρουν, να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους φοιτητές μας, ή για να δημιουργήσουν τα πλαίσια για νέες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων, τμήματων. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένας άλλος τομέας που εντάσσεται στο Erasmus Plus, είναι η διεθνής κινητικότητα, η οποία ουσιαστικά τρέχει τα τελευταία χρόνια. Τι περιλαμβάνει αυτή? Ενέταξε τις χώρες εκτός Ευρώπης στο πρόγραμμα Erasmus. Με ένα διαφορετικό τρόπο, μια λίγο πιο πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία και διαχείριση. Ωστόσο, έγινε πολύ συστηματική και καλή δουλειά από το Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα χρόνια να έχουμε αναπτύξει αξιόλογες συνεργασίες με πανεπιστήμια της Αμερικής, της Αφρικής, της Ρωσίας, νομίζω σχεδόν... Της Κίνας. Της Κίνας, σωστά. Σχεδόν με όλες τις χώρες του κόσμου έχουμε συνεργασίες. Και επιστέγασμα, επιβράβευση για αυτήν την κοπιώδη προσπάθεια, ήταν η τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης. Χρηματοδοτηθήκαμε με 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα, ήτι το 30% σχεδόν, 28% της συνολικής χρηματοδότησης για όλα τα ΕΗ της χώρας για το Erasmus Plus. Αγαπητή κυρία Κικίλια, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, κύριε Γενική, κύριε Χρυσουλάκη. Δεν έφτασε ο χρόνος να πούμε όλα όσα θα μπορούσαμε να έχουμε πει για τον απόδημο ελληνισμό, που ίσως τελειωμό να μην έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε πολύ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί πρώτα απ' όλα με το ΠΑΔΑ έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία την έχουμε αποδείξει, γιατί συμμετείχανε στην μεγάλη μας εκδήλωση που κάναμε για την ελληνική γλώσσα με το αντίστοιχο στις 22 τμήμα, Φεβρουαρίου, στις 22 πολύ Φεβρουαρίου, και με τον Πρίτανη, με τον οποίο μας συνδέει και μακρά φιλία, και είμαστε στρατηγικοί εταίροι και θα συνεχίσουμε μαζί με πολλές ακόμα δράσεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω έστω αυτά τα λίγα για τον απόδημο, όπου μπορούμε να μιλάμε ατέλειωτες ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε την επόμενη εβδομάδα με καινούργιους ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και θέματα πάλι κοντά σας. Γεια σας.